Με κύριο θέμα την προετοιμασία και τη λήψη μέτρων πρόληψης ετοιμότητας καθώς και τον συντονισμό δράσης των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων εν ώψη της φθινοπορεινής και χειμερινής περίοδου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Διοικητήριο Σερών, στην οποία προείδρευσε ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο οποίος και δήλωσε ικανοποιημένος από την ετοιμότητα όλων των φορέων, επισημένοντας πως εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, σοβαρή και να έχουμε αποτελεσματικότητα. Όπως είπα και μέσα, τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ποιανού είναι το πρόβλημα, ποιανού είναι η αρμοδιότητα, ποιανού είναι το αποτέλεσμα τον ενδιαφέρει, όπως και εμάς ως πολίτες. Θέλουμε να προχωρήσουμε. Σίγουρα σας λέω έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά έχει πάρα πολλή δουλειά. Το πιο σημαντικό που έχω να σας πω είναι ότι σε εξέλιξη από όλο το καλοκαίρι καθαρίζεται ο Στριμώνας. Έχουμε ξεκινήσει από την κάτω πλευρά, από εκεί από τον Μύρκινο Δήμητρα. Έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις, ήδη έχει εκτελεστεί εκεί το έργο. Έχει γίνει διαπλάτηση του Στριμώνα, έχει γίνει εμβάθυνση, καθαρισμός, άρση νησίδων. Και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής το γνωρίζουν και φυσικά αυτό βοήθησε πάρα πολύ και στην άρδευση, γιατί είχαμε ποσότητες νερού, οι οποίες μπορούσαμε να τις αποθηκεύσουμε εκεί και να τις χρησιμοποιήσουν για την άρδευση. Σε πλήρη ετοιμότητα και πάντα στο πλευρό των πολιτών και των φορέων σε κάθε φαινόμενο που μπορεί να πλήξει τον ομό, δήλωσαν και οι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας. Την περίοδο αυτή είμαστε στην διαδικασία επικαιροποίησης των ιδέων, μέσω των οποίων επεμβαίνουμε να αντιμετωπίσουμε συμβάντα τα οποία μπορούν να προκύψουν από έντονες βροχοπτώσεις, είτε πλημμυρικά είτε κατοριστικά. Η αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας είναι η αναζήτηση αγωνιμένων και από την προβλησμό παγιδευμένων ατόμων και μεταφράσεις σε ασφαλή σημεία. Σε δεύτερη φάση επεμβαίνουμε προκειμένου να για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και μετριασμό των ζημιών που θα προέρχονται από τις πλημμύρες. Μετά το πέρας του φαινομένου θα πρέπει να, και αφού υπάρξουν ζημίες, θα πρέπει να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν την περιουσία των κατοίκων. Έχει καταρτιστεί σχέδιο, υπήρχε σχέδιο το οποίο επικαιροποιήθηκε και αφορά και το Δημοσιορών και του Περιφερειακού Δήμου. Έχει καρτογραφηθεί τα σημεία τα κομικά όπου πρέπει να είμαστε παρόντες για να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το Σύνταγμα έχει σε ετοιμότητα τμήματα, υλικά, μέσα ενώ μηχανικού να συνδράμει και εκτιμώ ότι η διαδικασία θα γίνει πάλι όπως με το ΕΣΚΕΔΙΚ και το ΔΙΚΑΦΚΑ, δηλαδή έτσι γίνεται η αίτηση. Και από εκεί και μετά, εφόσον διενταχθούμε εμείς απευθείας από το ΑΓΕΘΑ, επεμβαίνουμε και συνδράμουμε. Για αυτή την έτσι λίγο μας βγαίνει το λάδι, έτσι, γιατί έχουμε ξανακάνει αίτηση όταν χρειάζεται. Όχι, δεν φταίτε εσείς. Εγώ σας λέω την διαδικασία. Από το ΑΓΕΘΑ μας βγαίνει λίγο το λάδι, μέχρι πόσες μέρες θα χρειαστούμε. Τι είναι... Γι' αυτό ακριβώς το λάδι, πάνω σε αυτό λίγο να πω ακόμα ένα τελευταίο. Θα έπρεπε να συνομιλούμαστε απευθείας με εσάς. Αυτό θα το κάνουμε. Αυτό τώρα γίνεται μέσω του ΕΣΚΕΔΙΚ, γιατί έχει παρατηρηθεί όχι στην περιοχή τη δικιά μας, σε περιοχή όμως διαφορετική, άλλη, εκτός Σερών, να διατίθενται μηχανήματα του στρατού και να κάνουν άλλες δουλειές. Οι Δήμοι από πλευράς τους με τα πενιχρά έσοδα προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Όλοι έχουν πάντως ήδη συμβάσεις έργου με ιδιώτες, εκτός από τις δικές τους υπηρεσίες, για οτιδήποτε συμβεί, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει και καθαρισμούς φρεατείων και δρόμων που είναι στη δικαιοδοσία τους. Εμείς έχουμε μία εργολαβία 150.000 ΦΠΑ με τρία μηχανήματα βαρέου τύπου. Έχουμε μια μελέτη 120.000 να συμπληρώνει, που είναι και για τα χιόνια και μεικτή θα έλεγα, οπότε είμαστε σε πολύ καλό βαθμό. Έχουμε προσωπικό, έχουμε τα δικά μας τα μηχανήματα. Με τα χωριά τι γίνεται? Και με τα χωριά έχουμε γύρω στα 100 μεροκάματα για αυτή τη δουλειά και στην Ινούσα έχουμε προγραμματισμό, θα πάμε και εκεί. Ινούσα και στον κάμπο όπου χρειαστεί. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το ό,τι καλύτερο μπορούμε σε θέματα της πολιτικής προστασίας. Όσο γίνεται καλύτερα με βάση τα εφόδια και αυτά που μας δίνονται. Πόσα χρήματα έχετε ως προϋπολογισμό για αντιπυρική περίοδο και χειμερινή? Η αντιπυρική περίοδο νομίζω ήταν γύρω στα 27 χιλιάρικα και έγιναν κάποιες δρόμοι και κάποια τέτοια που ανοίχτηκαν επάνω στο βουνό και έχουμε ένα άλλο ποσό, τα 200 χιλιάρικα που έρχονται στο δικό μας το Δήμο, δεν ξέρω τι πόσο πάει αλλού περίπου. 200.000 για το χειμώνα? Όχι, είναι για τα μηχανήματα έργων αυτά που δίνονται σε όλους τους Δήμους. Δηλαδή επιλέγεις και παίρνεις κάποιο μηχάνημα, ας πούμε, που μπορείς να κάνεις κάποιο. Κατά τα άλλα μπορούμε να κάνουμε κάποιες συνεργασίες με τους υπονόμους και με αυτά που έχει και ό,τι γίνεται
ιδάλως στο καθαρισμό, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε όσο καλύτερα γίνεται και μακάρι να μην έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να καθαρίζουν τα φρεάτια εντός οικισμού και πέριξ αυτών. Βρισκόμαστε σε ένα καλό στάδιο αυτή τη στιγμή. Γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μια συντήρηση των φρεατίων. Και αυτή την περίοδο γίνεται λίγο εκτενέστερα, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τις βροχές που θα έρχουν, για τα πρώτα νερά να απορροφούνται. Πόσα λεφτά έχετε γι' αυτό? Δυστυχώς η υποστελέχωση, όπως λέμε πολλές φορές, και η υποχρηματοδότηση που υπάρχει στους Δήμους και στις περιφέρειες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Δήμος Μανολίου Παπά για την πολιτική προστασία, που ό,τι αφορά πολιτική προστασία, αντιπυρική περίοδο, αντιπλημμυρική περίοδο. Χειμώνα, πάει καλοκαίρι, για ένα χρόνο να το σκεφτούμε. Για ένα χρόνο, για τον προϋπολογισμό του έτους του 2024, εντάξαμε 18.000 ευρώ ενισχύεται η περίοδο. Μπορεί να μην φτάνουν ούτε για τα καύσιμα αυτά και για να μισθώσετε. Αν αναλογιστούμε την περίοδο, την καλοκαιρινή, που είχαμε φωτιές στο Δήμο μας, ειδικά πάνω από το Δαφνού, που χρειάστηκε να μισθώσουμε και κάποια οχήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, τα 18.000 ευρώ φαντάζεστε ότι δεν αρκούν, όχι για να εξοπλιστούμε και να στήσουμε κάτι καλύτερο στο θέμα που αφορά την πολιτική προστασία στο Δήμο μας, αλλά δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουμε όχι πρόβλημα, ούτε να γίνουν μια μελέτη να πούμε να κάνουμε και να οργανώσουμε κάτι καλύτερα, θα απορροφηθούν όλα τα χρήματα μέσα στην μελέτη αυτή. Εμείς σαν Δήμος τα μηχανήματα που έχουμε τα διαθέτουμε όλα και είναι έτοιμα για όπου χρειαστεί για να καθαρίσουμε. Εύχομαι να έχουμε μια ήρεμη, ένα φθινόπωρο με όχι πολλές βροχές και τέτοια. Όσον αφορά για τα ρέματα, όπως είπατε πολύ σωστά κυρία Βαΐδου, είμαστε ένας ορεινός Δήμος με πάρα πολλά ρέματα. Όπως γνωρίζουμε, τα περισσότερα ρέματα, σχεδόν όλα, ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ήδη εμείς έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με το Κρουσοβίτη. Σε κάποιο τμήμα έχει καθαρίσει η περιφέρεια ένα κομμάτι. Έχουμε κάνει και εμείς αλληλογραφία με την περιφέρεια, με δικούς μας πόρους καθαρίσαμε. Μας επιτρέψαν και καθαρίσαμε τη φυτική ύλη από μέσα. Παραμένει το πρόβλημα όμως, γιατί πρέπει να καθαριστεί ο Κρουσοβίτης σε όλο το εύρος του και γενικώς σε όλα τα χωριά. Σε συνεργασία με την αντιπεριφέρεια, ευελπιστούμε να καθαριστούν τα ρέματα στο Δήμο Συντικής. Το πρόβλημα εκεί που υπάρχει είναι από την επάνω γέφυρα, που αφορά και το Δασαρχείο βασικά και το Δήμο, αλλά και εμείς δεν θα μείνουμε αμέτωχοι. Υπάρχει μια συζήτηση, εξέλιξη και μια μελέτη, η οποία πρέπει να γίνει παρέμβαση εκεί, προκειμένου να υπάρξει απάντηση. Υπάρχουν όμως πολλές κατασκευές που προβληματίζουν όσον αφορά και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να τις γκρεμίσεις αυτές. Πρέπει δηλαδή όλα αυτά να τα προσέξουμε και να δούμε πώς θα δοθεί η λύση από όλους και να υπάρχει αποτέλεσμα. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσε και η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα. Και βλέπουμε ότι η πολιτική προστασία αποκτάει ακόμη περισσότερη αξία και σημαντικότητα από ό,τι είχε μέχρι τώρα. Να πω ότι θεωρώ ότι υπάρχουν λόγω αυτού αρκετά ευήκοα όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, όπως αναφέρθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης, και νομίζω ότι και εμείς από την πλευρά μας το έχουμε ήδη συζητήσει, να φροντίσουμε ως Δήμος και για το στόλο μας και για την ετοιμότητά μας. Σίγουρα παραπάνω προσωπικό θα χρειάζεται. Ο Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, Αλέξανδρος Στατλής, έκρουσε πάντως τον κόδωνα του κινδύνου σε περίπτωση μιας έντονης βροχόπτωσης που θα ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά. Νομίζω όμως ότι εάν η βροχόπτωση είναι μέχρι τις τάξεις των 70, ίσως και 100 χιλιοστών, δεν θα έχουμε προβλήματα. Από εκεί και πάνω, το υδρογραφικό σύστημα, όπως είναι διαμορφωμένο του νομού, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αρχίσουν τα προβλήματα. Σε πλήρη ετοιμότητα και ο ΓΟΕΒ, καθώς θα πρέπει να έχει καθαρίσει όλα τα αρδευτικά δίκτυα. Ήδη έχουμε εγκαταστήσει τις καινούργιες μηχανές αποστράγγισης στη Μαυροθάλασσα. Οπότε έχουμε καλύτερη δυναμική δυνατότητα για αποστράγγιση της περιοχής. Βέβαια, δεν είμαστε εντελώς προετοιμασμένοι, γιατί θέλουμε να μετατρέψουμε την χαμηλή σε μεσαία τάση. Οπότε είναι μια διαδικασία μικρή που θα μας πάρει με το ΔΔΕ. Κατά τα άλλα, προχωρούμε στους καθαρισμούς σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. Δεν έχουμε μείνει πίσω. Όσο μας επιτρέπει τέλος πάντων το ταμείο μας, προχωράμε στις διαδικασίες καθαρισμών και στην Νότια Τάφρο και στην Προσαγωγό. Κάποιους πεσμένα δέντρα, κορμούς, τους μαζεύουμε για να αποφύγουμε οποιαδήποτε πλημμύρα το επόμενο διάστημα. Σε γενικές γραμμές είμαστε καλά προετοιμασμένοι, νομίζω, και πιστεύω ότι θα πάει καλά η φετινή χρονιά.